Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σαν Ένωση Γονέων Δήμου Πρέβεζας, καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θέλω να σκεφτείτε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πώς νιώθει ένας γονιός σήμερα που βλέπει στα τρόφιμα και στο σούπερ μάρκετ το κόστος να αυξάνεται καθημερινά, τα καύσιμα στα ύψη, το κόστος ενέργειας ένα καθημερινό χρηματιστήριο που μόνοι χαμένοι είναι οι λαϊκές οικογένειες, τα σχολικά είδη 60% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά και τους μισθούς καθυλωμένους. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και ένας νόμος για την υγεία, που πλέον η λέξη ασθενής θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη πελάτης. Στέλνουμε σως μήνυμα για την υγεία. Ουσιαστικά η γνωμάτευση και η θεραπεία θα γίνονται άμεσα μόνο αν μπορείς να πληρώσεις. Ήδη μέχρι σήμερα οι γονείς πλήρωναν για γνωμάτευση και θεραπεία των παιδιών τους εκατοντάδες ευρώ το χρόνο, μιας και διαχρονικά οι κυβερνήσεις αποδομούσαν τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Και αν δούμε τα παιδιά με ψηφιακές δυσκολίες ή παιδιά με κάποια αναπηρία, τότε εκεί το τοπίο μαυρίζει ακόμα πιο πολύ. Η γνωμάτευση για λογοθεραπευτή εργοθεραπεία είναι βολγοθάς για κάθε γονιό και απίστευτα ποσά στο μονοπόλιο των ιδιωτών με μήνες αναμονής για την κρατική χρηματοδότηση. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση φέρνει τον νόμο με την εγχώρηση αρμοδιοτήτων σε δευτεροβάθμια φροντίδας υγείας σε ιδιώτες για να τους αυρίζουν ακόμα περισσότερο. Από αυτή τη συνταγή είδαμε τα αποτελέσματά της. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, με τις αποτρόπες κακοποιήσεις και καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε ιδιωτική δομή προστασίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εγχώρησης αρμοδιοτήτων σε πάσης φύσεως ΜΚΟ και ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πλήρης απουσίας ολοκληρωμένης κρατικής στήριξης και προστασίας στα παιδιά. Φίλοι και φίλες, δυναμώνοντας τη φωνή μας, καλούμε όλους να διεκδικήσουν ένα ενιαίο αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας που θα έχει ως κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της δικής μας υγείας και πολύ περισσότερο των παιδιών μας. Δεν περιμένουμε λύσεις από υποτιθέμενους μεσίες. Γνωρίζουμε ότι μόνο ο απλός κόσμος, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Καλή συνέχεια.